Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο δικαστήριο Πολυγύρου που εκδικάζεται η υπόθεση του συναδέλφου Τσανετή για την απόλυσή του. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα που δίνει και το Σωματείο και τα συνδικάτα εδώ της Κεντρικής Μακεδονίας για να πάρθει πίσω η απόλυση. Στεκόμαστε στο πλευρό του συναδέλφου. Είναι ένας δίκαιος αγώνας που γίνεται και πρέπει να συνεχιστεί με όλα τα μέσα. Ο αγώνας μας θα δυναμώσει και το επόμενο διάστημα. Και σήμερα καλούμε όλους τους εργαζόμενους και της Χαλκιδικής, της Ελληνικός Χρυσός, αλλά και όλης της Ελλάδος να δώσουν βροντερή απάντηση στην επίθεση της κυβέρνησης και της εργοδοσίας που θέλουν να χτυπήσουν τα συνδικάτα και τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. Βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα στη σημερινή κινητοποίηση που γίνεται στα δικαστήρια Πολυγύρου για να σταθούμε στο πλευρό του εργαζομένου και Προέδρου του Σωματείου των Μεταλλορύφων Χαλκιδικής, Τσανετή, για την παράνομη και διοικητική απόλυση του για την συνδικαλιστική δράση που είχε αναπτύξει στο χώρο του. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στη Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη και συνολικά πανελλαδικά να βάλουν στο επίκεντρο της πάλης τους το να καταργηθεί ο νόμος Χατζηδάκη, βάσει του οποίου έγινε και η συγκεκριμένη απόλυση.